πόσα χρόνια εσείς ασχολείστε με τη ζωγραφική? Ασχολούμαι από 13 ετών. Στο γυμνάσιο όταν πήγα δεν διάβαζα, προγράφιζα. Αυτό ήταν η αδυναμία μου, δηλαδή, η ζωγραφική. Οπότε είναι κάτι που το αγαπάτε πολύ, δηλαδή. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Έχετε κάνει πολλές εκθέσεις. Είναι η τέταρτη έκθεση ατομική και πάρα πολλές ομαδικές, με πολύ μεγάλη Εδώ επιτυχία. Στη Χίο. Χίο Μυτιλίνη. Ναι. Είναι καταγωγή σας. Καταγωγή είμαι από Χίο, ναι. Γέννημα Θρέμα είμαι. Ζωγραφίζετε συγκεκριμένα, έτσι, πράγματα. Ζωγράφιζα συγκεκριμένα μέχρι την τρίτη έκθεση. Ναι. Από την τρίτη έκθεση, δηλαδή στην τέταρτη, ανέβηκα πάρα πολύ ψηλά σε άλλα επίπεδα. Έχει πολλές τεχνοτροπίες, πολλές τεχνικές αυτή η ζωγραφική. Ζωγραφική με άμμο, ζωγραφική με σιλικόνη, ζωγραφική με σπάγκο. Χίλιες δυο. Χίλιες δυο τεχνικές. Χίλιες δυο. Ναι. Η τελευταία έκθεση είναι προς το αφηρημένο, είναι σαν προς τον υπρεσιονισμό καταλήγει. Αν κοιτάξετε δηλαδή αυτόν εδώ τον πίνακα, είναι πάρα πολύ καλό σε εκτέλεση. Και όλοι οι άλλοι, δηλαδή δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιους. Αυτή είναι με άμμο. Αυτή είναι μια έτσι ξεχωριστή δίκαιη. Και αυτός είναι έτσι, με άμμο. Είναι, ναι. Αυτός εδώ είναι με άμμο. Αυτό με την άμμο, να μας πείτε έτσι λίγο, είναι εύκολο σαν ναι, άμμος για να πείτε. Κοιτάξτε να δείτε, έχει δουλειά. Δηλαδή, ξεκινάμε το... πώς το λένε, το τελάρο, ρίχνουμε μέσα σαν βελατούρα, το γκέσο λέγεται, λέγεται αυτό το πλαστικό, το περνάς ένα χέρι και αρχίζεις και ρίχνεις την άμμο. Την αφήνεις να στεγνώσει και μετά ξεκινάς το σχέδιο και ζωγραφίζεις. Θέλω να δείτε και αυτό, είναι πάλι με άμμο, ενώ η άμμο έχει αυτό το χρώμα, καταλήγουμε σε αυτό, δηλαδή με το χρώμα. Και τα χρώματά σας είναι έτσι πολύ ωραία και ζωντανά. Ναι. Η αδυναμία μου είναι ζωντανά χρώματα. Θέλω ο κόσμος που παίρνει πίνακες να μπαίνουν μέσα στο σπίτι και να έχουν τη χαρά. Δηλαδή να τον βλέπουν, να τον ξαναβλέπουν, όπως μου λένε εδώ. Ερχόμαστε για δεύτερη και τρίτη φορά για να τον ξαναδούμε τον πίνακα. Δηλαδή τους αρέσει το χρώμα. Μάλιστα. Μέχρι πότε θα είστε στο Ρήγιο? Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου θα είμαι. Ξεκίνησε στις 14 και τελειώνουμε στις 29. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Δεν το περίμενα τόσο πολύ να είναι ενθουσιασμένος. Ωραία. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.